Κυρία Σαπλαδάκη, είμαστε εδώ στο γραφείο σας, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, που είστε διευθυντής, για ένα δυσάρεστο γεγονός, γιατί κάποιοι επιτίδη έριξαν πέτρες και έσπασαν τα τζάμια εδώ του γραφείου, προκαλώντας ζημιές, με κίνδυνο να τραυματιστείτε. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Είναι μια ευκαιρία για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Δεν είναι μόνο αυτή η πράξη βιοπραγίας η οποία έγινε στο σχολείο, βανδαλισμού. Βανδαλισμοί γίνονται σε όλη την ΚΟ, σε όλα τα σχολεία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς δηλαδή θα σταματήσουν αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, αυτές οι πράξεις βανδαλισμού που είναι φθορά για την δημόσια περιουσία, όπως είναι τα σχολεία, αλλά κυρίως εμπεριέχουν μέσα και μια δυνητική κατάσταση επικινδυνότητας. Με την έννοια ότι άνθρωποι, παρόλο που είναι κλειστά τα σχολεία για τους μαθητές, έρχονται στο σχολείο, είτε εργάζονται ως βοηθητικό προσωπικό, είτε και εγώ έρχομαι εδώ για να κάνω δουλειές στο γραφείο μου. Άρα λοιπόν μία πέτρα, η οποία εκφενδονίζεται και χτυπάει το τζάμι με θράσματα γυαλιών, δεν ξέρει κανείς που στοχεύει, άρα λοιπόν εμπεριέχεται μέσα και η έννοια της επικινδυνότητας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, οι πράξεις βανδαλισμού, που φτάνουν στα όρια της αλητείας, γιατί αυτό είναι ακριβώς, δεν είναι ανεκτό από κανέναν. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε η οργανωμένη κοινωνία να σταματήσει αυτά τα φαινόμενα της βιοπραγίας και των βανδαλισμών, αλλά και της οποιασδήποτε άλλης παραβατικής συμπεριφοράς. Εγώ όμως δεν θέλω να σταματήσω μόνο εδώ, θέλω να πω και το εξής. Εάν κάνετε μία βόλτα στα σχολεία της πόλης, αλλά και στα σχολεία των χωριών, θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά κατακλείσουν τους άβλιους χώρους. Γιατί άραγε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ γεμίζει το απόγευμα παιδιά το απόγευμα? Μα γιατί απλά πράγματα, εδώ στη γειτονιά δεν υπάρχει κανένας χώρος διαφυγής για να μπορούν τα παιδιά να πάνε να παίξουν ή να απασχοληθούν δημιουργικά. Άρα λοιπόν η έλλειψη χώρων είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Έχω κάνει πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι νομίζω ευκαιρία να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε κάποιοι προάβλοι χώροι των σχολείων να γίνουν κέντρα νεότητας. Με διορισμό φυλάκων, οργανωμένα κέντρα νεότητας για κάποιες ώρες το απόγευμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν με ασφάλεια να έρχονται εδώ, να παίζουν, να αθλούνται, να απασχολούνται δημιουργικά, να είναι ασφαλές και το διδακτήριο. Και φυσικά να υπάρχουν αυτοί οι όροι που θα δημιουργούν την αποτροπή της όποιας επικινδυνότητας ή φθοράς. Αυτό λοιπόν είναι μία πρόταση η οποία κοστίζει και λιγότερο. Δηλαδή ο διορισμός κάποιων φυλάκων για την δημιουργία οργανωμένων κέντρων νεότητας ουσιαστικά θα μειώσει το κόστος λόγω των φθορών. Οι φθορές στα σχολεία είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι μόνο, είπαμε, τωρινό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το γεγονός έγινε χθες στο σχολείο, έτσι? Εσείς το πήρατε είδηση χθες το πρωί που ήρθατε? Πιστεύετε έγινε χθες το πρωί ή είναι από βραδύς, από κάποιους έτσι μεγαλύτερους ηλικία? Κοιτάξτε, λίγο δύσκολο να είναι πρωί. Βέβαια η θρασίτητα φτάνει και μέρα μεσημέρι. Ναι. Αλλά το πιο πιθανό είναι να έγινε απόγευμα, την ώρα δηλαδή που έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ μέσα στο σχολείο. Να ξέρετε ότι τα σχολεία όλης του νησιού φτιάχνονται. Γίνονται δηλαδή σοβαρές παρεμβάσεις. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Και ήταν πάρα πολύ εύκολο θράσματα από σοβάδες, γιατί γίνονται εργασίες στο σχολείο, είναι και ως εργοτάξιο, αν θέλετε μπορείτε μετά να το δείτε. Βρήκαν ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στόχευαν στο να κάνουν βανδαλισμούς ή κάποιες άλλες πράξεις κακές, να βρουν τα όπλα. Τα όπλα είναι το κομμάτι από σοβαρά.